Κοιτάξτε να δείτε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την πτώχευση της Thomas Cook, που είναι τα πιο ιστορικότερα ταξιδιωτικά πρακτορία, δείχνει και τη σαμπύλα αυτού του συστήματος. Ενό συστήματος που όταν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου εξυπηρετούνται με μια πτώχευση, δεν διστάζει να στείλει 22.000 εργαζόμενους στην ανεργία και με σοβαρό κίνδυνο να μείνουν και εργαζόμενοι απλήρωτοι, εκτός και από άνεργοι. Αυτό που λέει, τονίζει και η ανακοίνωση της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, είναι αυτοί που πάντα την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, καθώς και τώρα και οι πελάτες. Ναι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες που είναι εδώ. Ε. Είναι ναι, αρκετοί ναι. Στην περιοχή την δική σας εκεί στα Δωδεκάνησα. Έχει αρκετούς πελάτες από την Thomas Cook. Η επίσημη ενημέρωση, αυτό που υπάρχει τώρα και στα ξενοδοχεία που έχω πάρει που συνεργάζονται με την Thomas Cook, είναι ότι προς το παρόν το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν άμεσα οι πελάτες που έρχονται από την αγγλική αγορά. Ναι. Δεν υπάρχουν ενημερώσεις στους εργαζόμενους ότι με λιγενέστε ή αύριο μεθαύριο. Όπως και εμείς ακόμα και εδώ στο εξωτικό μας ξενοδοχείο που έχουμε αποκλειστικά πελάτες από την Thomas Cook. Δεν έχουμε προς το παρόν επίσημη ενημέρωση, μια ενημέρωση ανεπίσημη, την οποία δεν μπορούμε να πω και στον αέρα, γιατί είναι ανεπίσημη και δεν μπορούμε να πούμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Και καλά κάνετε, γιατί αυτή την ώρα η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση είναι βασικό στοιχείο των όποιων συζητήσεων. Αυτό άρα υπάρχει, υπάρχει όμως μια αναστάτωση έτσι, στον ναι, κόσμο. Υπάρχει. Και στους τουρίστες και τους εργαζόμενους υπάρχουν αναταράξεις. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Αυτό που έχουμε κάνει προς οι πρώτες κινήσεις που έχουμε κάνει στο σωματείο είναι ήρθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής εδώ της εταιρείας. Ναι. Μας έκανε μια σχετική ενημέρωση. Εμείς τη ζητάμε βέβαια αυτή την ενημέρωση να γίνει επίσημη και προς όλο το προσωπικό. Ναι. Αλλά αυτό που άμεσα που πρέπει το σωματείο να κάνει είναι να έχουμε και θα καλέσουμε σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο σήμερα και να πάρουμε απόφαση για έκτακτη γενική συνέλευση ώστε να πάρουμε ενιαία και συλλογικά αποφάσεις για το τι μελιγενέστε για τη δράση του σωματείου αύριο μεθαύριο. Τώρα, όταν λέτε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τι εννοείτε? Εννοείτε μισθούς, δεδουλευμένα δηλαδή. Εννοείται να έχουν δουλειά οι άνθρωποι, να μην τους κόψουν ασφάλιστα. Δεν ξέρω, για εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς. Ναι, αυτό που ζητάμε είναι το εξής, ότι η τουριστική περίοδος βέβαια είναι προς το τέλος της σεζόν. Ναι. Χαρακτηριστικά, εμείς θέλουμε άλλες τρεις ακριβώς εβδομάδες για να κλείσει το ξενοδοχείο. Ναι. Αυτό που ζητάμε τώρα σε ένα σωματείο είναι να διασφαλιστούν οι μισθοί του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, καθώς τα επιδόματα και το δώρο Χριστουγέννων. Ναι. Και να δώσει. Επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, εμείς είμαστε ως είναι οι Thomas Cook ως ενοικιαστές και υπάρχει ένα συμβόλαιο, να δούμε από εδώ να μας εγγυηθούν το τι θα γίνει για την επόμενη τουριστική σεζόν. Ναι. Αν θα λειτουργεί με την Thomas Cook ή αν θα επιστρέψει η παλιά διοκτήτρια, να ξέρουμε αν θα είναι. Να πληρωθείτε όπως πρέπει δηλαδή για το χρονικό διάστημα που απομένει και να ξέρετε τι θα γίνει του χρόνου, δηλαδή που θα ανοίξει μια τουριστική σεζόν. Αφορά άμεσα αυτό το ζήτημα για μας, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ως εργαζόμενοι το τι μελιγενέστε για την εργασία μας. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το Miramare, είναι ενοικιασμένο από την Thomas Cook. Το άλλο που είναι ιδιοκτησία, το Sun Wing που λέτε στην ανακοίνωση, ξέρετε κάτι περισσότερο για εκεί? Τι γίνεται? Επειδή στοιχαίνει και τα δύο ξενοδοχεία αυτά να έχουν τους ίδιους γενικούς διευθυντές, τους ίδιους προϊστάμενους και αυτά, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Είναι αυτή η ενημέρωση, η ανεπίσημη, που εμείς θέλουμε βέβαια να γίνει επίσημα, να έρθουν εδώ οι υπεύθυνοι, να έρθουν στο προσωπικό και να εγγυηθούν οι ίδιοι και γραπτός ότι θα εξασφαλιστούν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Οι μισθοί, τα δώρα. Ναι. Τα αίσθημα, γιατί και το θέμα της ασφάλειας μας αφορά, ώστε για να μην υπάρξει πρόβλημα αύριο μεθαύριο, για να πει και οι εργαζόμενες είναι ανεργία. Αυτό είναι το επίδομα ανεργία στο τρίμηνο βέβαια, αλλά αν μην χαθεί ούτε και αυτό. Δεν είναι και εποχή τώρα να χάνει ο εργαζόμενος το. Όχι. Τα χρειάζονται όλα και το 1 ευρώ που λέμε οι άνθρωποι. Τώρα πείτε μου κάτι ακόμα. Πόσες ξενοδοχειακές μονάδες, άρα και εργαζόμενους σε αυτές, επηρεάζει το όλο κανόνι που χτύπησε η Thomas Cook? Για τη Ρόδο, τα επίσημα ιδιόκτητα της Thomas Cook είναι ένα του Σάββατο και το ενοικιαζόμενο. Ναι. Αλλά υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία που δουλεύουν αποκλειστικά με το πρακτορείο της Thomas Cook. Ναι. Που είναι franchise,
αλλά και υπάρχουν ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν και μέρος των δωματίων της Thomas Cook. Αυτό θα έχει επίπτωση και σε πολλά ξενοδοχεία. Κατάλαβα. Που συνεπάγεται και γιατί αν θα υπάρχει επίπτωση στον ξενοδόχο ο οποίος μπορεί να χάσει και σωστά λεφτά του, όπως και οι εμπόροι και αυτά, θα προμηθευτές και εργαζόμενες εταιρείες προμηθευτικές και τα λοιπά. Μάλιστα. Και θα την πληρώσουν και οι εργαζόμενοι, μπορεί να έχουμε πρόορες απολύσεις, μπορεί να έχουμε και ξενοδοχεία που μπορούμε να κλείσουμε. Υπάρχει μια αναβεβαιότητα από όλους τους αρμόδιους, δηλαδή και από θέμα εργαζόμενου στα ξενοδοχεία, κάνω και από τους έμπορους, γιατί έχω έρθει σε επικοινωνία και με έμπορους να δω το τι ενημέρωση υπάρχει από την Thomas Cook. Όλοι είναι στο περίμενε, δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση.